Τα νευρικά κύτταρα μπορούν να γεννηθούν. Η απάντηση φαίνεται να είναι θετική και προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσονται μέθοδοι από κορυφαίους επιστήμονες, οι οποίοι ευελπιστούν να έχουν τα πρώτα αποτελέσματα τα επόμενα 5 χρόνια. Τελικά το νευρικό μας σύστημα έχει τη δυνατότητα αναγέννησης. Παραδοσιακά αυτό που είχαμε ως δεδομένο είναι ότι ο νευρικός ιστός, τα νευρικά μας κύτταρα δηλαδή, δεν αναπληρώνονται, δεν αναγεννώνται και ότι αν χάσουμε κάποια νευρικά κύτταρα τα χάνουμε για πάντα. Αυτό τελικά δεν φαίνεται να ισχύει. Το νευρικό μας σύστημα, ο εγκέφαλός μας έχει δυνατότητες αναγέννησης. Τα μηνύματα είναι ελπιδοφόρα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Νεκτάριος Σταβερναράκης, επισημαίνοντας παράλληλα τον κομβικό ρόλο της αναγέννησης νευρικών κυττάρων στην αντιμετώπιση σοβαρών παθολογικών καταστάσεων του νευρικού συστήματος, όπως οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, τα ισχεμικά ή αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες. Οι κλινικές δοκιμές που είναι σε εξέλιξη αφορούν κυρίως την νόσο Alzheimer's, αλλά υπάρχουν και κλινικές δοκιμές που έχουν να κάνουν με αναγέννηση νευρικού ιστού μετά από τραυματισμό, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις ατυχημάτων όπου έχουμε σοβαρό τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης, παράλυση. Και εκεί μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε ότι θα έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα μέσα από τη μελέτη της αναγέννησης των νευρικών κυττάρων. Και όλα αυτά στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου Νευροεπιστημών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας με τίτλο «Κυταρική Βιολογία των Νευρώνων, Πολικότητα, Πλαστικότητα και Αναγέννηση», το οποίο διεξάγεται στο Fotherle Beach Hotel. Πλέον έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι και τρόποι αντιμετώπισης, οι οποίες είναι σε πειραματικό επίπεδο ακόμα. Και πολύ σύντομα ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν και οι κλινικές δοκιμές για να περάσουμε και σε εφαρμογή απευθείας στον άνθρωπο. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τον πρόεδρο του ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκη. Φιλοξενεί 22 μιλητές από διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ συμμετέχουν περισσότεροι από 150 διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, καθώς και νέοι ερευνητές από όλο τον κόσμο. Η ερευνητική κοινότητα που υπάρχει στην Κρήτη, στον τομέα αυτό, είναι πολύ ισχυρή και είναι για μας πολύ μεγάλη επιτυχία που καταφέρουμε να συντονίζουμε ένα τέτοιο διεθνές συνέδριο σε ένα κομβικό πεδίο όπως είναι οι νευροεπιστήμες.